Τη χρονιά που ήμουν στο Υπουργείο, που ήταν η χειρότερη χρονιά όλων, γιατί εγώ είχα 200.000 αγανακτισμένους στην πλατεία Συντάγματος. Ναι, ήταν η χρονιά εκείνη. Και είχα το κουκουέ να μην επιτρέπει στα κρουαζιερόπλια να έρχονται και είχα 3 νεκρούς από τη Μαρφίν. Εκείνη τη χρονιά είχαμε 10% αύξηση. 10% ακριβώς. Mm-hmm. Είχαμε 15 εκατομμύρια και τα κάναμε 16,5. Φέτος είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 21-22 εκατομμύρια. Προσέξτε τι έγινε. Η Τουρκία ήδη από την 3-4 μήνες πριν από την έναρξη της σεζόν φαινόταν ότι καταραίει. Και κατέρε λόγω του ISIS. Ναι. Ο κόσμος δεν πάει, φοβάται εκεί πέρα. Πήραμε αυτό, λέτε. Τα ίδια. Ναι. Όχι, δεν το πήραμε όλο. Το πήρε η Ισπανία. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Έπρεπε να έχουμε άλλα 3 εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον φέτος, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Αρκεί να είχαμε δρομολογήσει μια ήρεμη κατάσταση. Να μην είχαμε τις εκλογές, να μην είχαμε το δημοψήφισμα, να μην είχαμε την αταξία αυτή, να μην είχαμε το μεταναστευτικό. Η ΚΟΣ άνετα θα μπορούσε να έχει άλλες 400-500.000 κόσμου. Άνετα. Σας βεβαιώνω. Η Ρόδος φέτος άνετα θα μπορούσε να έχει άλλες 500.000 κόσμου. Και αμέσως σας λέω και 1 εκατομμύριο, ορίστε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Ισπανία βούλιαξε. Η Ισπανία δεν έχει όχι κρεβάτι, όχι ταράτσα, δεν έχει χωραφάκι σε μια γωνιά σε χωράφι για να κοιμούνται τουρίστες. Γιατί εισέπραξε όλη την Τουρκία, ναι, που καταραίει, όλη την Τινησία, όλο το Μαρόκο, όλη την Αίγυπτο, όλες αυτές τις χώρες που αντιμετωπίσαν αυτά, ναι, τα τρομακτικά προβλήματα, ναι, ανταγωνιστές.